να ανοίξουν λίγο τα πόδια μας, να πάρουμε ψυχολογία και να δούμε το καλύτερο στο μέλλον. Εσύ ξεκίνησε τραυματία στην προετοιμασία με ένα πρόβλημα. Τώρα τις τελευταίες μέρες μπήκες κανονικά στο πρόγραμμα. Πέτυχες και τον γκολ. Στέλνεις τι κάνεις, ακούμε. Ήμουνα, εντάξει, είχα μια ατυχία τη δεύτερη μέρα. Εντάξει, ηρέμησε το πόδι μου. Έχασα κάποιες μέρες, προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου. Θετικό είναι ότι μπήκα και σκόραρα, ανεβάζει την ψυχολογία μου. Αισθάνεσαι καλύτερα και αισθάνομαι καλύτερα. Και έπαιξε και σε ένα ρόλο έτσι λίγο πίσω. Φυσικά, ο ρόλος είναι αυτός ο δικός μου από το παρελθόν. Εντάξει, σαφώς και μπορώ να παίξω πλέον και σε άλλες θέσεις. Μπορώ να παίξω και αυτή τη θέση, είναι σίγουρο. Ο Άρης φεύγει από τη Βουλγαρία χωρίς να δέχεται γκολ, χωρίς να χάσει παιχνίδι. Ποιες είναι οι δικές σου? Πώς είναι, δουλέψαμε πολύ στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, δουλέψαμε να κλείνουμε χώρους, λίγο την τακτική μας. Εντάξει, βέβαια έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά είναι πολύ θετικό το ότι το βγάλαμε αυτό μες στο γήπεδο και δεν φάγαμε το λίγο.